των ανθρωποκτονιών και το εγκληματολογικό της Αθήνας βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, στο Μεσολόγγι για να βοηθήσουν στις έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου Μπάμπη Κούτσικου και στο μικροσκόπιο των αρχών, όπως θα μας πει ο Νίκος Γιαπρακάς, μπαίνει συγκεκριμένη περιοχή όπου, Νίκο, έχει καταγραφεί από κάμερα το όχημα του ανθρώπου που συνάντησε τελευταίος τον αγνοούμενο. Ακριβώς, Δίνα, έτσι έχουν τα πράγματα. Με τη συνδρομή λοιπόν των έμπειρων στελεχών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής αλλά και των εγκληματολογικών εργαστηρίων, τα οποία ήδη έχουν πάρει στην Αθήνα δείγματα τα οποία εξετάζονται. Ωστόσο, κλιμάκια βρέθηκαν στο Μεσολόγγι προκειμένου να συνδράμουν τις έρευνες και για να δουν από κοντά τα σημεία στα οποία έχει εκτυλιχθεί το θρίλερ αυτό το οποίο παρακολουθούμε από την περασμένη Πέμπτη με την εξαφάνιση του Μπάμπη Κούτσικου, ο οποίος αγνοείται όταν συνάντησε και τον 50χρονο φίλο του Κρεοπόλη. Αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία και μπαίνει στο κάδρο των αστυνομικών αρχών έχει να κάνει με τις κάμερες ασφαλείας, όπου η κάμερα ασφαλείας της Ιόνιας Οδού εντόπισε το αυτοκίνητο του 50χρονου σε συγκεκριμένο σημείο προς το Ευηνοχώρι και στη συνέχεια προς την πορεία αυτή υπάρχει ένα βενζινάδικο, η κάμερα του οποίου δεν έχει καταγράψει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν οι αρχές εικάζουν ότι σε κάποιον από αυτούς τους δρόμους που βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιοχή έχει κινηθεί ο 50χρονος και ρίχνουν όλο το βάρος στους έρευνες πλέον στη συγκεκριμένη περιοχή. Την ίδια ώρα εξετάζεται και υλικό από κάμερες ασφαλείας από ένα κατάστημα όπου φαίνεται ο 50χρονος να ψωνίζει ένα πακέτο χαρτί κουζίνας και φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ανήσυχος και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το βίντεο αυτό έχει καταγραφεί την στιγμή, την ώρα που ο ίδιος δεν θυμάται το τι έχει κάνει και το πού έχει πάει. Τώρα, από εκεί και πέρα να σου πω ότι οι έρευνες συνεχίζονται από την ΕΜΑΚ, από τους διασώστες σε ολόκληρη την περιοχή της Λιμνοθάλασσας αλλά και του Ευηνοχωρίου. Σε ευχαριστώ πολύ.